Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε λοιπόν τις θερμοκρασίες. Τσουχτερό το κρύο τώρα νωρίς το πρωί και συνθήκες παγετού σε αρκετές περιοχές. Βλέπετε λοιπόν τις καταγραφές των μετρολογικών σταθμών. Έχουμε αρνητικές θερμοκρασίες προς τη Βόρεια Ελλάδα, μείον 6 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή προς την περιοχή της Φλόρινας και συνθήκες ισχυρού παγετού. Μείον 7 βαθμοί Κελσίου στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, πολύ χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές. Πλέον η πολική αέρια μάζα είναι πάνω από τη χώρα μας, καθώς έχει εξαστερώσει ο καιρός. Σε αυτές εκεί τις περιοχές πέφτει περισσότερο η θερμοκρασία. Ακόμα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, βλέπετε χαρακτηριστικά μόλις 2 βαθμούς Κελσίου δίνουν τα θερμόμετρα, αλλά και μέσα στο Αιγαίο. Στη Λίμνο έχουμε 0 βαθμούς Κελσίου με χιονοπτώσεις και στη Λέσβο κάνει αρκετό κρύο αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε σήμερα χιονοπτώσεις ακόμη και σε νησιά του Αιγαίου μας, κυρίως προς το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Λίγο πιο νότια βλέπετε χαρακτηριστικά ότι και εδώ επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές. Στις Κυκλάδες αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα δεν ξεπερνούν τους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε χαρακτηριστικά προς την περιοχή της Νάξου και στην Κρήτη κάνει πολύ κρύο. Στα Χανιά και στο Ηράκλειο έχουμε μόλις 8 βαθμούς Κελσίου στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παρατηρήστε στην Κάσο, τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Πλέον είμαστε σε σχεδόν μονοψήφιες θερμοκρασιακές τιμές. Τις προηγούμενες ημέρες σε αυτές εκεί τις περιοχές με τη βοήθεια και των οχιάδων προσεγγίσαμε ακόμη και τους 17 βαθμούς Κελσίου, αλλά και εδώ στο κέντρο της Αθήνας τα θερμόμετρα δείχνουν μόλις 4 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τώρα και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι γύρω-γύρω από τη χώρα μας, δηλαδή σε θαλάσσιες κυρίως περιοχές, έχουμε νεφικούς σχηματισμούς, κυρίως θα λέγαμε μέσα στο Αιγαίο. Αυτοί οι νεφικοί σχηματισμοί σήμερα θα δώσουν χιονόνερο ή χιόνι κυρίως στο ανατολικό και βόρειο Αιγαίο και προς τα νότια θαλάσσια τμήματα θα έχουμε βέβαια τοπικές βροχοπτώσεις, μιας και εκεί οι θερμοκρασίες θα είναι περισσότερο έτσι ανεβασμένες. Θα κάνει σήμερα αρκετό κρύο σε ολόκληρη τη χώρα, θα κυριαρχεί όμως ηλιοφάνεια κυρίως στον υπηρετικό κορμό της χώρας μας. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά στους επόμενους μας χάρτες. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι για σήμερα Πέμπτη μέσα στο Αιγαίο περιμένουμε συννεφιές με χιονόνερο ή χιόνι στα ανατολικά και βόρεια τμήματά του, βροχή στα πιο νότια τμήματα. Ακόμη όμως και μέσα στο Ιόνιο θα έχουμε τοπικά αυξημένες συννεφιές και δεν αποκλείεται προς τα κεντρικά τμήματα να έχουμε και λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια με λίγες όμως τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι και νωρίς το μεσημέρι θα προσεγγίσουμε ακόμη και τα 7 μποφόρ στα νότια θαλάσσια τμήματα. Στη συνέχεια θα υποχωρήσουν και ο υδράργυρος βλέπετε χαρακτηριστικά στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 7 βαθμούς, νοτιότερα κοντά στους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Αρκετό το κρύο παρά λοιπόν την ηλιοφάνεια. Για την περιοχή της Αττικής, για σήμερα λοιπόν Πέμπτη, θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές στα πιο βόρεια τμήματα. Ο βοριάς και εδώ σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί και ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Υπολογίζουμε στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς Κελσίου τη θερμοκρασία πιο κάτω. Και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης περιμένουμε ήπιες καιρικές συνθήκες. Σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα, θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, αλλά θα έχουμε και τοπικές συννεφιές κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι βοριάδες και εδώ σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν, βλέπετε χαρακτηριστικά από το μεσημέρι κυρίως και μετά, και ο υδράργυρος μέχρι και 6 βαθμούς Κελσίου. Αργά το μεσημέρι επικρατούν συνθήκες παγετού τώρα νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα γύρω-γύρω από το κέντρο της πόλης. Λίγο τώρα πιο ανατολικά στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Εδώ περιμένουμε τοπικές συννεφιές. Δεν αποκλείεται να έχουμε και λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις στα πιο ανατολικά τμήματα αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Ο βοριάς και εδώ θα πνέει με ισχυρές εντάσεις με σταδιακή όμως υποχώρηση. Ισχυρός παγετός τώρα νωρίς το πρωί και ο υδράργυρος μέχρι 6 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Λίγο τώρα πιο νότια, στο νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, εδώ περιμένουμε συννεφιές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Καθώς κατευθυνόμαστε πιο βόρεια, οι βροχές θα μετατρέπονται σε χιονόνερο ή και χιόνι, ακόμη σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Ο βοριάς εδώ θα επιμείνει μέχρι και τις απογευματινές ώρες για να αρχίσει σιγά-σιγά να υποχωρεί. Και βέβαια το κρύο αρκετά έντονο. Παρατηρήστε τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου στο πιο νότιο-ανατολικό άκρο της χώρας μας. Όταν τις προηγούμενες ημέρες εδώ ξεπερνούσαμε ακόμη και τους 16 με 17 βαθμούς, μιας και κυριαρχούσαν οι νοτιάδες. Λίγο βέβαια πιο βόρεια, βλέπετε χαρακτηριστικά, δεν θα ξεπερνάμε τους 7 με 10 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη, θα δούμε στο χάρτη των βροχοπτώσεων ότι από αύριο Παρασκευή θα αρχίσουν σιγά σιγά και πάλι να μας επισκέπτονται διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά. Στην ουσία, αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά θα περνούν από τα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Αυτό θα δίνει έτσι ένα καιρό τύπου Π, που σημαίνει ότι τις βροχοπτώσεις τις περιμένουμε κυρίως στα δυτικά τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου και θα έχουμε βέβαια και ένα πέρασμα και από υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές, με έμφαση βέβαια τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι και την Κυριακή με ένα σχετικά θα λέγαμε συννεφιασμένο και βροχερό καιρό, με τους ανέμους σιγά σιγά να γυρίζουν σε νοτιάδες. Όταν βέβαια οι άνεμοι γυρίζουν σε νοτιάδες, μεταφέρονται θερμότερες αέριες μάζες. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με το χάρτη των αερίων μαζών.
θα παρατηρήσετε την πολική αέρια μάζα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή πάνω από τη χώρα μας. Σιγά σιγά αρχίζει να αποχωρεί από αύριο και μετά προς την περιοχή της Τουρκίας. Έρχονται λοιπόν θερμότερες αέριες μάζες. Βλέπετε πιο θερμά χρώματα από την περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου. Παρ' όλα αυτά όμως θα έχουμε σχετικό κρύο προς τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί όπως είπαμε αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά θα περνούν οριακά από τα βόρεια σύνορα της χώρας μας. Πιο μαλακός λοιπόν ο καιρός, περισσότερες οι βροχές, γυρίζουν οι νοτιάδες και έρχεται βέβαια και αυξημένη σχετική υγρασία μέχρι και το τέλος και τις αρχές της άλλης εβδομάδας. Κλάρχε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και προσοχή στο κρύο. Σιγά σιγά θα αρχίσει να μαλακώνει ο καιρός από τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε, κύριε Κλάρχε. Καλημέρα.